Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ευρεία σύσκεψη για τις διορθώσεις του κτηματολογίου, παρουσία του αρμόδιου Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κωνσταντίνου Κυρανάκη και του Προέδρου του Ελληνικού Κτηματολογίου Στέλιου Σακαρέτσιου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, με στόχο να κατατεθούν τα προβλήματα και να βρεθούν λύσεις για την συμπλήρωση του κτηματολογίου. Ο βουλευτής Λέσβου της Νέας Δημοκρατίας, Χαράλαμπος Αθανασίου, με πρωτοβουλία του οποίου οργανώθηκε η σύσκεψη αυτή, μίλησε στον Έολο για το πιλωτικό πρόγραμμα για 300 ιδιοκτήτες που ανακοινώθηκε τον περασμένο Ιούνιο στη Μυτιλίνη, χωρίς όμως μέσα στο διάστημα αυτό να υπάρξει αντίστοιχο ενδιαφέρον από τους δικαιούχους για να προχωρήσουν σε διορθώσεις όσον αφορά τις ιδιοκτησίες τους. Κυρία Γιακομή, ευχαριστώ καταρχάς για την πρόσκληση. Πράγματι, στο τελευταία τροποποίηση διατάξεων του κτηματολογίου που ήρθε στη Βουλή, όπου έλαβα το λόγο και μίλησα, ζήτησα στη συνέχεια από τον Υπουργό, τον κύριο Κυρανάκη, να γίνει μια συνάντηση στη Μυτιλίνη, ούτως ώστε να ακουστούν οι απόψεις των φορέων και των επαγγελματικών οργανώσεων πάνω στο ακαθόδες αυτό ζήτημα για τη Λέσβο. Γιατί, όπως είχαμε πει και άλλη φορά, το μεγάλο πρόβλημα το κτηματολογίου το έχει κυρίως η Λέσβος και η Λευκάδα. Mm-hmm. Όπως ξέρετε, έγινε το πιλωτικό πρόγραμμα στο οποίο ήρθαμε και ανέπτυξαν η ηγεσία του κτηματολογίου με τον κύριο Σακαρέτσι και των συνεργαστών του πριν από μερικούς μήνες, πριν ένα χρόνο περίπου. Δυστυχώς δεν απέδωσε. Ναι. Αυτό το ότι δεν απέδωσε αυτό, διότι δεν βοήθησαν και οι ιδιοκτήτες. Δεν ανταποκρίθηκαν δηλαδή οι πολίτες να δηλώσουν τις περιουσίες τους. Αυτό εννοείται. Ναι, δεν πήγαν. Και βέβαια εδώ είχαμε πει και ο Δήμος πρέπει να τρέξει λίγο το θέμα, γιατί να υπερασπιστεί, να βοηθήσει την περιουσία του ίδιου σου. Και ο Δήμος έχει πρόβλημα, γιατί έχει και αυτή η ακίνητη περιουσία. Και έπρεπε λοιπόν και αυτή να κατοχυρωθεί. Εν πάση περιπτώσει, είπαμε ότι πρέπει να γίνει μια σύσκεψη πια, ούτως ώστε στη Μυτιλίνη βέβαια, mm-hmm. όπως είπα, γιατί τότε το ζήτησα στον Υπουργό. Πριν από 1,5 μήνα περίπου, mm-hmm. και μου είπε θα γίνει στη Μυτιλίνη. Και έτσι λοιπόν αποφασίσαμε να γίνει η σύσκεψη αυτή στη Μυτιλίνη, όπως θα γίνει στις 11 του μηνός Δεκεμβρίου. Mm-hmm. Λοιπόν, πρέπει να συζητηθεί το θέμα. Πρώτον, τι έφταξε και δεν προχώρησε το πολιτικό πρόγραμμα και τι πρέπει να γίνει για να προχωρήσει. Θέματα τα οποία έχω μαζέψει εγώ και ξέρω, βέβαια τα λέω τώρα περιληπτικά. Ας πούμε, είναι ένα θέμα άλλο να ξεκινήσει ανάρτηση με νέα επεξεργασία στον οριστικοποιημένο γεωτιμαχείο, γιατί έχουμε και οριστικοποιημένα. Να μην υπάρξει άλλη επιβάρυνση των πολιτών με έξοδα. Ναι. Να δούμε πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό, να βοηθήσει και ο Δήμος, να βοηθήσουν το Υπουργείο, δηλαδή η ανώνυμη εταιρεία του κτηματολόγιου. Mm-hmm. Να δοθεί και η δυνατότητα διορθώσεων και σε περιοχές με μεμονωμένα γεωτεμάχια. Υπάρχει ένα πρόβλημα τέτοιο. Βέβαια δεν συζητάμε, το Υπουργείο εδώ δεν συζητάει τον επαναπροσδιορισμό. Θα τεθεί βέβαια το θέμα από τους φορείς, φαντάζομαι, αν έχει αλλάξει άποψη το Υπουργείο για την επανακτηματογράφηση. Είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν μπορώ να το πω εγώ τώρα, θα το πει ο Υπουργός που βρίσκεται και αν θα το κάνει. Και να υπάρχει μια παράτηση όχι μόνο για τις κτηματολογικές ενότητες του επαναπροσδιορισμού, αλλά στο σύνολο των δημοτικών ενωτήτων. Το κτηματολόγιο, ειδικά στη Μυτιλίνη, έχει και ένα άλλο πρόβλημα από τη στελέχωσή του και πρέπει το προσωπικό να αυξηθεί. Υπάρχει περιθώριο χρονικό. Υπάρχει περιθώριο για να γίνουν αυτά. Πιστεύω ότι ο Υπουργός θα ανακοινώσει και παράταση του κτηματολογίου. Τώρα αυτά να τα αφήσουμε να μας τα πει εκείνος. Mm-hmm. Η ανάρτηση με ευθύνη και έξω του κτηματολογίου, είπαμε, όσο γεωτιμαχείων έχουν δικαστικές αποφάσεις. Αυτό το έχουμε πει, το είπε και στη Βουλή ο Υπουργός. Πρέπει δηλαδή, έχεις εσύ μια δικαστική απόφαση για το κτηματολογίο. Η ανάρτηση του με ευθύνη και έξω του κτηματολογίου θα γίνεται. Και να δούμε για τις δυνατότητες που υπάρχουν στους ιδιοκτήτες με μια. Ενδεχομένως πώς μπορεί να ψηφιποιωθεί το σύστημα. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να το πω αυτή τη στιγμή εγώ. Είναι θέματα τα οποία θα μας τα πει ο Υπουργός. Αυτά είναι οι γενικές γραμμές. Γιατί πιστεύετε δεν ανταποκρίθηκε ο κόσμος? Που έχουμε θέσει στον Υπουργό, που έχω κατά καιρούς θέσει, και οι φορείς οι οποίοι
την άλλη φορά που είχαμε έρθει στη Μυτιλήνη έχουν θέσει και θα δούμε τώρα πού βρισκόμαστε και τι καινούριο και θα μας πει ο υπουργός. Και δεν αρκεί το καινούριο, πρέπει να ακούσουμε και τις απόψεις των φορέων. Είναι μερικοί κύριοι εκεί άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν πολύ καλά το πρόβλημα. Να δούμε τι μπορεί να γίνει να βοηθηθεί. Γιατί όλος ο αγώνας γίνεται για να λυθεί το ζήτημα του κτηματολογίου και την πατρίδα μας για τη Λέσβο. Γιατί δεν υπήρξε ανταπόκριση από τον κόσμο στο πιλωτικό πρόγραμμα, εσείς τι πιστεύετε ότι έφταιξε? Κυρίως νομίζω είναι η απροθυμία των ιδιοκτητών να πάνε να δηλώσουν τις περιουσίες τους και να βρουν τους όμορους, τους γείτονες. Για ποιο δηλαδή, λόγο? Αυτό δεν το ξέρω. Δεν θέλουν να κατοχυρωθούν. Από διαφορία. Φαντάζομαι. Βασικά πιστεύω ότι είναι αδιαφορία. Ένα μικρό μέρος μπορεί να είναι ότι να υπάρχουν άγνωστοι ιδιοκτήτες οι οποίοι ενδεχομένως ακούγανε τι νόση ήταν και βρίσκονται στο εξωτερικό τώρα, δεν μπορούν να τους βρουν. Υπάρχουν δυσχέρειες τέτοια προβλήματα. Αλλά κυρίως νομίζω ότι αδιαφόρησαν οι συμπατριώτες.